Η συζήτηση για τον νέο αναπτυξιακό νόμο δίνει την ευκαιρία να φανεί ακόμα πιο καθαρά η στρατηγική ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, τα άλλα κόμματα πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές και το τι τελικά θα ψηφίσουν. Είναι ένας ακόμη φιλομονοπωλιακός νόμος κατ' εντολή βιομηχάνων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να υπηρετηθούν οι νέες, πιο φρέσκες, πράσινες και ψηφιακές απαιτήσεις του κεφαλαίου, τις ανάγκες της εποχής, όπως ανέφερε και πριν από λίγο ο κύριος Παπαθανάσης, δηλαδή τα νέα σχέδια για την καπιταλιστική ανάπτυξη, πετώντας στο λαό τα ψίχουλα που θα περισσεύουν από το φαγοπότι της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Πρόκειται για ψέμα ολκής της Νέας Δημοκρατίας, όταν λέει ότι ο αναπτυξιακός νόμος είναι για τους πολλούς και τους μικρούς. Αν είναι έτσι, τότε γιατί οι εκατοντάδες χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στις τηλεπικοινωνίες, στις μεταφορές, οι φτωχοί αγροτοκτηνοτρόφοι βλέπουν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται, να φορτώνονται με αμέτρητα βάρη, φόρους και χαράτσια, με κόψιμο των επιδοτήσεων, με συνεχείς ανατιμήσεις και ακρίβεια, έχοντας διαρκώς τη θηλιά στο λαιμό τους. Όχι τυχαία, τους αυτοαπασχολούμενους, τις πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, τις χαρακτηρίζεται διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας. Είναι εμπόδια στα σχέδια συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. Με τον αναπτυξιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι 31/12/2021 είχαν ενταχθεί 3.726 σχέδια στήριξης πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σύνολο 800.000, δηλαδή ούτε το 0,5% των επιχειρήσεων με μέσο όρο επένδυσης τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο κάνει τώρα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία κάτω από την κατακραυγή μείωσε το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου για την πολύ μικρή επιχείρηση από τα 150.000 σε 100.000 ευρώ, όσα δηλαδή είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, μία ή άλλη δηλαδή. Και ρωτάμε, υπάρχει πολύ μικρή επιχείρηση, υπάρχουν αυτοαπασχολούμενοι που θα μπορούσαν να λάβουν επένδυση 3 εκατομμυρίων ευρώ? Μα ποιον κοροϊδεύεται? Αν υποθέσουμε ότι έχουμε δύο επιχειρήσεις, που η μία καταθέτει σχέδιο 110.000 ευρώ και η δεύτερη 3 εκατομμυρίων ευρώ, σε ποια θα εγκριθεί? Σε αυτή προφανώς των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι φανερό ότι το όριο των 100.000 ευρώ είναι για τα μάτια του κόσμου. Ποιος μικρός είναι αυτός που μπορεί να καταβάλει άλλωστε το ποσό όταν χρωστάει και τις μηχαλούς? Για αυτούς τους λόγους, για λόγους δηλαδή εντυπωσιασμού, η κυβέρνηση δεν έχει κανένα θέμα να μειώσει το ποσό από τις 150.000 στις 100.000. Το ίδιο κάνατε και με τα μη επιστρεπτέα προκαταβολή, που όχι μόνο δεν έδωσε ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις, αλλά τις πέταξε έξω, ενισχύοντας τις μεγάλες, επιβεβαιώνοντας και το χαρακτήρα και τις προτεραιότητες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Το ίδιο με τους αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επιχειρηματίες στην εστίαση, στον τουρισμό, στα συναφή επαγγέλματα, που δέχονται τις συνέπειες της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, τις μονοκαλλιέργειες του τουρισμού και της λεγόμενης εξωστρέφειας, με τα χρέη τους να συσσωρεύονται και τα λουκέτα να είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο. Δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο κλάδος των μικρών επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων στην Κρήτη και ως έτκε. Καταθέτω μάλιστα στα πρακτικά την επιστολή διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης, Γνωσός. Πρόκειται για περίπου 40.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 5.000 είναι στην Κρήτη. Είναι μικρές, μέχρι 20 κλίνες, οικογενειακές επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους χωρίς προσωπικό, εποχικές, λειτουργούν από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση λοιπόν, υλοποιώντας τη στρατηγική προνόμια στους λίγους και ισχυρούς, δεν τους συμπεριέλαβε στον αναπτυξιακό νόμο και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει και διαφορετικά. Εμείς δεν έχουμε αυταπάτη περί αυτού, κατευθύνοντας όλες τις επιδοτήσεις και τα κίνητρα μόνο για επενδύσεις στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 3 αστέρων και σε υποδομές πολυτελούς ή εναλλακτικού τουρισμού. Εδώ και 2 χρόνια τους έχετε αφήσει στην τύχη τους. Το 80% των μικρών αυτών επιχειρήσεων, καταλυμάτων, αποκλείστηκαν από τα μέτρα οικονομικής στήριξης λόγω της πανδημίας με διάφορες προφάσεις. Το ίδιο και κατά το παρελθόν. Το 80 με 90% των επιχειρήσεων αυτών απεντάχθηκαν από προγράμματα ενίσχυσης τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Άλλη μια απόδειξη λοιπόν ότι ο αναπτυξιακός νόμος, οι αναπτυξιακοί νόμοι γενικότερα, έχουν ως μοναδική προτεραιότητα τη στήριξη μεγαλοξενοδόχων, αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιριών, τουριστικών πρακτόρων και όχι φυσικά τα μόνιμα υποζύγια που πληρώνουν την κρίση που αυτοί προκαλούν. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι αυτό το μεγάλο τουριστικό θαύμα? Ψάξτε στις τσέπες τους, των μεγαλοξενοδόχων και των tour operator που ξεχυλίζουν από κέρδη και είναι όμως γεμάτο καβούρια όταν είναι να δώσουν τα δεδουλευμένα στους ξενοδοχοϋπάλληλους. Τα επενδύουν σε τετράστερα και πεντάστερα, απολαμβάνοντας παράλληλα ευνοϊκές ρυθμίσεις με φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, νέα προκλητικά κίνητρα που τους παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι, με πακτολό εκατομμυρίων για τσάμπα τουριστική προβολή από Υπουργεία, πόρους των περιφερειών, των Δήμων, από κοινοτική χρηματοδότηση, αμέτρητος ο κατάλογος προνομίων και διευκολύσεων. Βέβαια το ΚΚΕ ποτέ δεν έτρεφε από τα πάτες ότι υπάρχει περίπτωση, έστω μία στο εκατομμύριο, να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πολλών και μικρών στον καπιταλισμό, είτε σε φάση ανάπτυξης, είτε σε φάση κρίσης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν χάνει την ευκαιρία να υπενθυμίζει ότι δεν πρόκειται να θιχτούν τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Τα ίδια έλεγαν και τα ίδια έπραταν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι όποιες λοιπόν φιωριτούρες περί ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου, τσουβαλιάζοντας αυτοαπασχολούμενους και μαζί με τους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν μπορούν να κρύψουν τον κάλπικο χαρακτήρα των αναπτυξιακών νόμων, με την οικονομία και τους σχεδιασμούς σας να είναι απόλυτα υποταγμένοι στην υπηρεσία της κυρίαρχης τάξης των πλουτοκρατών. Πουλάτε μάλιστα στους εργαζόμενους φύγια για μεταξωτές κορδέλες, λέγοντάς τους ότι η ανάπτυξη που επαγγέλλεστε θα είναι ισόμετρη, ισόρροπη, βιώσιμη, δίκαιη και ότι θα εξαλείψετε τις περιφερειακές ανισότητες και ένα σωρό άλλα ψέματα, αποσιωπώντας το γεγονός ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός είναι που οδηγεί στην αναρχία της παραγωγής, στην ανισομετρία, σε όλα τα επίπεδα, στοιχεία που βρίσκονται κυριολεκτικά στο DNA. Εμβληματικές επενδύσεις όπως το ελληνικό, η πρώην Αμερικάνικη βάση γουρνών στην Κρήτη, οι μεγάλοι οδικοί άξονες ανά την Ελλάδα που χρυσοπληρώνει ο λαός με τα διόδια, όπως αποδείχτηκε και με τον πρόσφατο χιονιά, αεροδρόμια, λιμάνια, απορρίμματα, εγιαλή, εθνική δρυμή, παραχωρούνται όλα στους ιδιώτες. Οι πράσινες επενδύσεις με πακτολούς δισεκατομμυρίων για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, για να καταστεί, λέει, η χώρα μας ενεργειακός κόμβος. Δείξτε μου ένα αναπτυξιακό νόμο, ένα αναπτυξιακό σχέδιο που να προτάσει έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς, βρεφικούς σταθμούς, βελτίωση ακόμα των αγροτικών επαρχιακών δρόμων, εγκυοβελτικά έργα που συμβάλλουν στην προστασία του εισοδήματος του φτωχού αγροτοκτηνοτρόφου, μέτρα προστασία για το περιβάλλον, αποζημίωση πληγέντων από καταστροφές, που να εγγυάται το εισόδημα των εργαζομένων, την επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων με μέτρα ανακούφισης, όπως πολλές φορές σας έχει προτείνει το ΚΚΕ και τα έχετε απορρίψει ασυζητητή. Σε κάθε περίπτωση, ο λαός μας πρέπει άμεσα να βρεθεί σε θέση μάχης, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και να ξεκόψει κάθε δεσμό με τα κόμματα του κεφαλαίου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συγκρουστεί μαζί τους. Απέναντι βέβαια σε αυτό το κύκλο, στο φαύλο κύκλο καπιταλιστικής ανάπτυξης και κρίσης, προβάλλει η ανάγκη μιας ανώτερης οργάνωσης της κοινωνίας, του σοσιαλισμού λέμε εμείς, όπου ο κεντρικός σχεδιασμός, τα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής και ο εργατικός λαϊκός έλεγχος είναι τα κλειδιά της επιτυχίας που οδηγούν στην κοινωνική ευημερία.